Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, όπου για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από εξειδικευμένο στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, ορθοπαιδικό χειρουργό, ανέμακτη επέμβαση διαδερμικής δισκοπλαστικής στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και μάλιστα με τοπική αναισθησία. Πρόκειται για μία νέα επαναστατική μέθοδο αντιμετώπισης της δισκοκύλης, της παθολογικής δηλαδή προβολής του δίσκου προς τον οτιαίο μυελό και τις νευρικές ρίζες, η οποία εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη με μεγάλη επιτυχία. Το πολύ σοβαρό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται υπό τοπική αναισθησία και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα της επέμβασης. Η όλη διαδικασία διαρκεί κατά μέσον όρο 20 περίπου λεπτά. Τα δε αποτελέσματα εμφανίζονται από το πρώτο ημίωρο και ολοκληρώνονται σε διάρκεια 3 έως 5 εβδομάδων. Ο εξειδικευμένος στην σπονδυλική στήλη ορθοπαιδικός χειρουργός καθοδηγεί διαδερμικά, χωρίς δηλαδή το μη δέρματος, και εμφυτεύει μέσα στον πυρήνα του δίσκου το υλικό γέλι με την βοήθεια ακτινοσκόπησης και μιας πολυλεπτής βελόνας. Η ουσία ενχέεται εντός του κατεστραμμένου δίσκου υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση μέσω ειδικών μηχανημάτων, ούτως ώστε ο χειρουργός να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια της επέμβασης τον έλεγχο. Το υλικό τώρα δρά οσμωτικά, συρρυκνώνοντας τον πυρήνα του δίσκου και μαζεύοντας τα κομμάτια του που έχουν προκαλέσει την κύλη. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο δίσκος επανέρχεται στην αρχική του μορφή και η πίεση πάνω στα νεύρα ή τον οτιαίο μυελό εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται και η αντίστοιχη συμπτωματολογία, δηλαδή η πόνη, τα μουδιάσματα, το βάρος στη μέση και στα πόδια που μπορεί να επεκτείνονται μέχρι και στα δάκτυλα. Τελικά με την επέμβαση αυτή επέρχεται αναδιοργάνωση του δίσκου και ανακούφιση του ασθενή από την οσφυαλγία, αυχεναλγία, πόνο στην πλάτη, μυραλγία, ισχυαλγία από τις πρώτες μόλις ώρες μετά την επέμβαση. Η επιστροφή στο σπίτι και τις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση, εντός 2-3 ωρών. Δεν υπάρχουν παρενέργειες και ο ασθενής, που είναι και το κυριότερο, αποφεύγει το χειρουργείο. Δισκοπάθεια είναι μια πάθηση του μεσοσπονδύλου δίσκου στη σπονδυλική στήλη, η οποία εμφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους άνω των 35 ετών. Ο άνθρωπος αυτός, ο ασθενής αυτός, εμφανίζει συμπτώματα πόνου, πόνο στον αυχένα, πόνο στην πλάτη, πόνο στον οσφή, στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, οσφυαλγία δηλαδή, ρίζαλγία, πόνο δηλαδή κατά μήκος του νεύρου που νευρώνει το άνω ή το κάτω άκρο, αισθητικές διαταραχές, κινητικά προβλήματα, χολότητα, μυϊκή ατροφία, πόνο κατά την πρόστια ή έξω επιφάνεια του μυρού, και γενικά αλλίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή μας. Η διάγνωση της δισκοπάθειας γίνεται μετά από επίσκεψη σε ορθοπαιδικό συνήθως χειρουργό, ο οποίος θα στηριχθεί στη λήψη του ιστορικού, στην καλή κλινική εξέταση και αν χρειαστεί στην υποβοήθηση από απεικονιστικές μεθόδους όπως ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία. Αρχικά η θεραπεία στηρίζεται σε ξεκούραση στο σπίτι για 1-2 το πολύ 4 ημέρες, εάν χρειαστεί συμπληρώνεται με κάποια φαρμακευτική αγωγή για περίπου 2-3 εβδομάδες. Συνήθως μπορεί να κάνει καλό η χρήση φυσικοθεραπείας ή κάποιας χειροπρακτικής και στη συνέχεια ο ασθενής παρακολουθείται για την επιδείνωση ή τη σταθερότητα της κλινικής του συμπτωματολογίας. Σε περίπτωση που η συμπτωματολογία αυτή επιδεινώνεται, είναι σταθερή και αλλοιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενή, τότε θα πρέπει να γίνει σταδιοποίηση της πάθησης της προβολής δηλαδή ή της κύλης δίσκου στην σπονδυλική στήλη και οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε είναι από μήνυ επεμβατικές έως και επεμβατικές. Το ωφέλη της επέμβασης είναι βασικά τρία. Ένα, ότι γίνεται ανέμακτα. Δεύτερον, έχουμε άμεση αποτελεσματικότητα. Και τρίτον, έχουμε άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Σε νέους ασθενείς σχεδόν άμεσα επιστρέφουν στην εργασιακή τους απασχόληση. Στους δε ηλικιωμένους, 70-80 χρονών και άνω,
άμεση επιστροφή στην καθημερινή τους ενασχόληση. Η επέμβαση αυτή, η επέμβαση της διαδερμικής δισκοσπαστικής έγινε για πρώτη φορά σε παρθενική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ωραία, κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής κύλεται μπλούμητα, αποστηρώνει το χειρουργικό πεδίο, τοποθετούνται αποστηρωμένα τα σεντόνια, τα χειρουργικά σεντόνια, τα οφόνια, λαμβάνονται επιλήψεις με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια η είσοδος της βελόνας, αλλά και η κατεύθυνσή της μέσα στο κέντρο του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Στη συνέχεια, αφού καθοριστούν τα σημεία κλειδιά, γίνεται η τοπική αναισθησία και στην ακολουθεί η διαδερμική δισκοπλαστική, δηλαδή διαμέσου δέρματος και με τη χρήση της βελόνας, καθοδηγούμε συνεχώς με τη βοήθεια της υποστήριξης του σιάμου, της ακτινοσκόπησης δηλαδή, τη βελόνα μέσα ακριβώς και μέσα στο κέντρο του πυρήνα του δίσκου. Στη συνέχεια γίνεται η έχυση του υλικού, περιμένουμε 4-5 λεπτά ώστε να απορροφηθεί όλο το υλικό από τον μεσοσπονδύλιο δίσκο και στη συνέχεια αφαιρούνται οι βελόνες, ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί και μεταφέρεται για 2 περίπου ώρες στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στη συνέχεια λαμβάνει το εξεκλήριό του και πηγαίνει στο σπίτι.